Η είδηση αναφέρεται στι καθημερινέ παραβιάσει τη τουρκική αεροπορία στο Αιγαίο. Το αποκαλυπτικό έγγραφο που εξασφάλισε το Wikileaks δίνει στη δημοσιότητα επιστολή του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα προ την Ουάσιγκτον, με την οποία ενημερώνει για τι αυξανόμενε παραβιάσει των τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο και τι επαφέ που είχε με τον Έλληνα τότε Υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία του 2005 και τη σφραγίδα εμπιστευτικό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εμφανίζονται επί με την εμπριστική στάση τη Τουρκία, συμβουλεύοντα την Ελλάδα να στέκεται μόνο στι τουρκικέ παραβιάσει εντό έξι ναυτικών μιλίων, όπου τα περιστατικά είναι λιγότερα και η διεθνή νομοθεσία σαφέστερη. Η αλληλογραφία έχει προωθηθεί με αφορμή θερμό επεισόδιο στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα πάντω με τα επίσημα στοιχεία, η Τουρκία παραβίασε τον εναέριο χώρο τη Ελλάδα 2.244 φορέ μόνο το 2014. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2015, ο διοικητή τη τουρκική αεροπορία ηγήθηκε προσωπικά εκπαιδευτική αποστολή, η οποία επίση παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο. Εκτελώντα χαμηλέ πτήσει κοντά σε ελληνικά νησιά του Αιγαίου και δίνοντα ο ίδιος το υλικό στη δημοσιότητα. Κάτι ξέρουν από παραβιάσεις, γράφουν και ξαναγράφουν οι χρήστες του διαδικτύου, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις τους από φωτογραφίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Σε κάποιες από τις αναρτήσεις γίνεται αναφορά και στην Κύπρο.